Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο θεατράκι με αφορμή την διήμερη ουσιαστικά γιορτή που έκανε ο Θεόκριτος. Είναι μαζί μας ο κοινοτικός σύμβουλος Ασφενδιού, ο Σεβαστιανός ο Παρβέρης και ο αντιδήμαρχος ο Σταμάτης ο Καμπουράκης, για να μας πούν για τις εργασίες που γίνονται εδώ και για τις προγραμματισμένες εργασίες ουσιαστικά που έχουμε από εδώ και πέρα. Καλημέρα σας κύριε Πίτση. Να σας καλωσορίσουμε στο πανέμορφο ορεινό Ασφενδιού. Βρισκόμαστε, όπως είπατε και εσείς, στο χώρο, στο θεατράκι της Ευαγγελίστριας. Έχουν ξεκινήσει προγραμματισμένες εργασίες σε συνεργασία με το εργοτάξιο και την υπηρεσία περιβάλλοντος του κ. Καμπουράκη για την εκδήλωση που θα γίνει το Σαββατοκύριακο, τη διήμερη. Η διήμερη εκδήλωση αφορά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή. Εμείς σαν κοινότητα είμαστε, συνδιοργανώνουμε με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ασφενδιού το Θεόκριτο. Θα είναι διήμερη, το Σάββατο στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει η έκθεση ζωγραφικής φωτογραφιών που αφορά τη Μικρασία. Στις 8 θα γίνουν οι παραδοσιακοί χοροί. Και την Κυριακή πάλι από τις 10 μέχρι τις 2 θα συνεχίσει να υπάρχει η έκθεση ζωγραφικής. Αυτά από την κοινότητα. Εμείς συνεχίζουμε τις εργασίες και στο υπόλοιπο Ασφενδιού. Βρεθήκαμε με τον κύριο Καμπουράκη, με τον κύριο Αντιδήμαρχο και εσείς για να δούμε κάποια θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του Ασφενδιού. Θέλω να αναφέρω ότι εργασίες επίσης εκτελούνται στο Τιγκάκι και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή που πάμε για τον Golden Sun και τον Tinkaki Star. Γίνεται η διαπλάτηση του γεφυριού, ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε και ήταν και επικίνδυνο φυσικά. Γίνεται η διαπλάτηση αυτή τη στιγμή εκεί πέρα από το συνεργείο του εργοταξίου. Και θέλω να αναφέρω ότι ο κύριος Πετρής, συνάδελφος και φίλος Πέτρος Πετρής, είναι παντού και είμαστε συνεχή επικοινωνία μαζί του. Επίσης, αυτές τις μέρες συνεχίζουμε τις αποψηλώσεις και τις κλαδεύσεις στο εντός σχεδίου πόλεως στο Ζιπάρι, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι, θα πάρει κάποιο χρόνο. Ζητάμε την κατανόηση και από τους δημότες. Και κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό της κοινότητας, οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες βρίσκονταν στο πάρκο μπροστά από το βενζινάδικο του κύριου Πιπέρη, όπου προχώρησαν στον καθαρισμό στη λίμνη που υπάρχει εκεί πέρα. Οι ίδιοι με τα χέρια τους έμειναν παραπάνω από το ωράριό τους και θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί έκαναν μια πολύ καλή δουλειά, την οποία μπορούμε όλοι να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καμπουράκη, οι εργασίες συνεχίζονται, θα έλεγα, καθημερινά από χωριό σε χωριό, από μέρος σε μέρος, σε συνεργασία πάντα με την εκάστοτε κοινότητα, σε συνεργασία με εσάς, με το εργοτάξιο, με την υπηρεσία Πρασίνου. Σήμερα βρισκόμαστε στην Ευαγγελίστρια και ποιες είναι οι δράσεις οι επόμενες? Ακριβώς όπως είπατε, η συνεργασία και ειδικά τους τελευταίους μήνες με την κοινότητα Ασφενδιού και με τον κύριο Παρβέρη είναι πιο άμεση. Προσπαθούμε τις δυνάμεις μας να τις αναδιατάξουμε και να πάμε όσο το δυνατόν περισσότεροι ή να ανέβουμε ή να βοηθήσουμε τις κοινότητες, μια και οι εργαζόμενοι πλέον είναι λίγοι. Πρέπει, νομίζω ότι τα είπε όλα ο κύριος Παρβέρης, αλλά πρέπει νομίζω και εγώ να επαναλάβω ότι ειδικά αυτό το διάστημα η συμπολίκηση και η συνεργασία με τους εργαζόμενους, μάλλον η προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι και καταβάλουν, ούτως ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε, είναι συνεχής και καθημερινή. Όπως είπε ο κύριος Χαρβέρης, και οφείλω και εγώ να το επαναλάβω, γιατί είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μένουν πίσω του ωραρίου τους, γιατί κάνουν πράγματα που θα μπορούσαν να πούνε ότι δεν είναι και αρμοδιότητά τους. Παρ' όλα αυτά παρεμβαίνουν. Εμείς οι αιρετοί θεωρώ ότι είναι η ελάχιστη υποχρέωση που έχουμε να βρισκόμαστε δίπλα τους, να μπορέσουμε τουλάχιστον να τους βοηθήσουμε στο βαθμό και όσο πρέπει να τους βοηθήσουμε, και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση και θα μπορούμε να μιλάμε για ακόμα καλύτερες συνθήκες εργασίας, ούτως ώστε να ξεκουραστούν και αυτοί οι άνθρωποι περισσότερο.